εγκλωβίστηκε από το γιο της μέχρι που ήρθε η αστυνομία. Δεν αντιλήφθηκε το κίνδυνο στην αρχή. Σοκαρίστηκε, έκλαιγε, πανικοβλήθηκε. Η απίστευτη περιπέτεια κινηματογραφικών διαστάσεων εξελίχθηκε σε γειτονιά του Ηρακλείου. Η ετοιμότητα και η πρόνοια γλίτωσε από τα χειρότερα τη γιαγιά μιας οικογένειας. Είδαν από τις κάμερες τον 37χρονο που της είχε ζητήσει βοήθεια να κλέβει ό,τι έβρισκε μπροστά του, όσο η ίδια είχε γυρισμένη την πλάτη και έτρεξαν να τον κλειδώσουν μέσα μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Άφησε ανοιχτή την πόρτα η ηλικιωμένη κυρία, έξω υποτίθεται ότι περίμενε ο κύριος αυτός. Εκμεταλλεύτηκε την απουσία της να φέρει το πορτοφόλι, να φέρει κάποια χρήματα, μπήκε μέσα. Ο 37χρονος, εσημασμένος όπως αποδείχτηκε, βρήκε το μαστορά του όταν χτύπησε την πόρτα της ηλικιωμένης ζητώντας χρηματική βοήθεια. Η ίδια καλοπροαίρετα και χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο άφησε την πόρτα ανοιχτή, ψάχνοντας το πορτοφόλι της. Ο γιος της ηλικιωμένης είδε τα πάντα από την κάμερα και έτρεξε στο ισόγειο. Αφού την απομάκρυνε, εγκλώβησε το δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Ηρωνεύτηκε μάλιστα και ο κύριος, ναι, πρέπει να προσέχετε γιατί κυκλοφορούν διάφοροι. Εγώ δεν είμαι εννοείται από αυτούς που κυκλοφορούν, αλλά ναι, έχει δίκιο ο γιος σας, μην ανοίγετε την πόρτα. Υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι, το θέμα είναι εμείς να είμαστε υποψιασμένοι. Να μην ανοίγουμε σε κανένα, είτε επικαλείτε ότι γνωρίζω το γιο σου, τον εγγονό σου κτλ. Είτε επικαλείτε τα συναισθήματα αλληλεγγύης. Δεν ξέρεις από οποιοδήποτε άνθρωπο μπορείς να κινδυνεύσεις. Έχουμε μιλήσει. Η μητέρα μου είναι και μορφωμένος άνθρωπος, οπότε γνωρίζει. Να αποφεύγει τις κακοτοπιές όσο μπορεί, βέβαια, η γυναίκα. Η ηλικιωμένη στάθηκε διπλά τυχερή και δεν τραυματίστηκε, καθώς ο 37χρονος είχε εισβάλει νωρίτερα και σε σπίτι στην περιοχή του Πόρου. Εκεί έριξε στο πάτωμα μια άλλη γυναίκα, από την οποία είχε ζητήσει βοήθεια με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να της αρπάξει τα λιγοστά χρήματα που είχε στα χέρια της. Δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο στην αρχή. Μετά που ήρθε η αστυνομία και όταν και εμείς, ας πούμε, με έντονο τρόπο την επιπλήξαμε που άνοιξε και που έδειξε αυτή την εμπιστοσύνη, ναι, τότε το αντιλήφθηκε. Ήταν ο ίδιος όμως, από ό,τι αποκαλύφθηκε από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αναγνωρίστηκε λοιπόν από τα υπόλοιπα θύματα και εντάξει, συνελήφθη. Ελπίζω να γίνει μάθημα. Αλλά το μήνυμα, ας πούμε, που θέλω να στείλω, να μην εμπιστευόμαστε απολύτως κανένα. Κυκλοφορούν πάρα πολλά άτομα με παραβατική συμπεριφορά. Κλοπές και διαρρήξεις αποτελούν σύγχρονη μάστιγα στην περιοχή του Ηρακλείου. Τα κρούσματα είναι σχεδόν καθημερινά. Εχθές άκουσε φωνές την ώρα που σχολούσε 10 η ώρα το βράδυ. Κατέβηκε κάτω να δει τι γίνεται και ήταν ένας κύριος που είχε ακινητοποιήσει έναν κύριο Ρωμά με τη γυναίκα του, οι οποίοι είχαν βάλει μία σκάλα στον τοίχο και ήταν έτοιμοι να ανέβουν στο διπλανό κατάστημα, στον πρώτο όροφο. Και ειδοποίησε την αστυνομία ο άνθρωπος.